Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, που αμέσως ξεκινά για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση. Μαζί και σήμερα και αυτό το μεσημέρι θα δούμε τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, τι γίνεται, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα, τι γίνεται, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Τετάρτη 3 Ιανουαρίου έχουμε σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε και να παρακολουθήσουμε καταρχάς μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθεί, οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί. Ο 35χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο σπίτι του στο Περιστέρι, μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Ο 35χρονος ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί για την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια βρισκόταν η μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, δεδομένου ότι το θύμα είχε συλληφθεί το 2017 για επίθεση και ξυλοδαρμό σε βάρος συγγενικών του προσώπων. Ο νεαρός, αφού σκότωσε τον πατέρα του, κάλεσε ο ίδιος τις αρχές και ενημέρωσε για την πράξη του. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου που συγκρούστηκε με Νταλίκα χθες το απόγευμα στη Ρουμανία. Οι τραυματίες μέχρι στιγμής είναι 10, 8 Έλληνες και 2 Ρουμάνοι. Οι 7 Έλληνες πήραν εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία τους, μία όμως τραυματίας νοσηλεύεται χωρίς η ζωή της να διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Όπως μετέδωσε η βουλγαρική τηλεόραση, το τουριστικό λεωφορείο που κατευθυνόταν προς την Πιάλα σε μια στροφή ανάμεσα σε Βόλοβο και Μπόροβο στη Βουλγαρία συγκρούστηκε με μια Νταλίκα. Το γκρουπ των 50 Ελλήνων επιβατών του λεωφορείου έκανε εκδρομή σε Ρουμανία-Βουλγαρία για τις γιορτές. Ωστόσο, ήταν ένα ταξίδι στο οποίο τίποτε δεν πήγε καλά, και αυτό γιατί είχαν τροχαίο και μία ημέρα νωρίτερα στη Ρουμανία. Το πρώτο λεωφορείο με Έλληνα οδηγό τρακάρισε προπορευόμενο όχημα στη Ρουμανία χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Συνέχισαν με Ρουμάνο οδηγό και μπήκαν στη Βουλγαρία, όπου έγινε το δεύτερο ατύχημα. Η τιμή του βρεφικού γάλακτος είναι από 30% έως 213% ακριβότερη στην ελληνική αγορά, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η προσέγγιση στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ήδη σε κάποιες μάρκες η μείωση είναι ορατή. Η προσπάθεια κατά της ακρίβειας συνεχίζεται μέχρι την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και οι έλεγχοι όσο και τα μέτρα τόνωσης ανταγωνισμού εντείνονται, πρόσθεσε ο Υπουργός, επισημένοντας ότι μπορεί να μην φαίνεται στην τσέπη ακόμα, αλλά η δέσμη μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση φέρνει σταδιακά αποτελέσματα. Ανεβαίνει και άλλο ο απολογισμός των νεκρών στην Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και τους δυνατούς μετασεισμούς που ακολούθησαν. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 73 ανθρώπων στην περιφέρεια Ισικάουα, εκεί όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Μεταξύ τους βρίσκονται και αρκετοί νέοι άνθρωποι. Την ίδια στιγμή, 323 άνθρωποι νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι. Το μεταξύ, τα σωστικά συνεργεία είναι αντιμέτωπα σήμερα με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν τους επιζώντες. Οι Ιαπωνικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για ισχυρές βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και πιθανές κατολιστήσεις σε όλη την πληγήσα περιοχή, στη Χερσόνησο Νότο, στην περιφέρεια Ισικάουα, μια μακριά λωρίδα γη στη θαλάσσια γη της Ιαπωνίας. Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε βλέποντας αναλυτικά όλα τα θέματα που κυριαρχούν στη Θεσσαλία. Είναι εδώ μαζί μας και τους καλωσορίζω και η Ιωάννα Μπουροπούλου και ο Βασίλης Μπαντίδης. Καλό απόγευμα και στους δύο. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα και να ξεκινήσουμε καταρχάς, Ιωάννα, από τη Λάρισα. Γιατί στο κόμβο του Πλατικάμπου οι αγρότες και μάλιστα με παρατεταγμένα τα αγροτικά τους μηχανήματα παραμένουν στο δρόμο της κινητοποίησης, συμπληρώνοντας τώρα 3 εβδομάδες περίπου, έτσι. Ακριβώς, 21 μέρες πιο συγκεκριμένα συμπληρώθηκαν σήμερα από τότε που οι αγρότες αποφάσισαν να παρατάξουν, όπως είπες και εσύ, Βάσο, τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά τους οχήματα στο κόμβο του Πλατικάμπου στην Παλαιά. Ήταν τότε που παρουσιάζαν αυτή την κινητοποίησή τους και τελικά δεν έφυγαν ποτέ από εκεί. Παρέμειναν όλες τις μέρες και τις ημέρες των εορτών, ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων είχαν βάλει και ένα τεράστιο πάρκο
Πανό, που μάλιστα έλεγε πάνω ότι καλά Χριστούγεννα από όλους εμάς εδώ τους αγρότες που παραμένουν πλημμυρισμένα τα κτήματά μας, καθώς οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκεί πέρα είναι αγρότες και παραγωγοί από τις παρακάλληλες περιοχές. Συνεχίζουν, είπαν, τις κινητοποιήσεις, θα συνεχίσουν για όσο διάστημα χρειαστεί, καθώς και σήμερα τα μετέφεραν λίγο πιο πάνω τα τρακτέρ, γιατί λόγω των εορτών και της κίνησης που θα υπήρχαν είχαν λίγο υποχωρήσει για να αποφευχθούν κάποια, να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Έτσι λοιπόν οι αγρότες λένε ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, καθώς δεν έχουν καμία απάντηση από την κυβέρνηση σχετικά με το αίτημά τους να συναντηθούν οι ίδιοι με κυβερνητικό κλιμάκιο και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως λένε, ήταν το αίτημα που εξέτασαν πριν από 3 εβδομάδες και η κυβέρνηση αρνείται να απαντήσει. Δεν δίνει δηλαδή ούτε θετική απάντηση, ούτε αρνητική. Και δεν υπάρχει συνάντηση δηλαδή. Ζητούν ακριβώς συνάντηση και δεν υπάρχει συνάντηση, λένε, από τη δική τους πλευρά. Σε κάθε περίπτωση είναι όλα ανοιχτά για μέσα στον Ιανουάριο, από τη στιγμή που αυτό το μέτωπο παραμένει ενεργό στον κόμβο του Πλατικάμπου. Οι αγρότες, όσοι συμμετέχουν δηλαδή σε αυτή την κινητοποίηση, κυρίως από τα παρακάρλια, όπως είπες και εσύ, Ιωάννη, γιατί εκεί δεν υπάρχει παραγωγή ακόμη, δεν υπάρχει τίποτα και δεν ξέρουν και ποιος είναι ο ορίζοντας για να μπουν και πάλι σε κτήματα και να αρχίσουν να καλλιεργούν. Κατά συνέπεια, όσοι αγρότες είναι εκεί, έχουν τα πάντα ανοιχτά για μέσα στον Ιανουάριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, είναι έτοιμο το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις, αλλά να δούμε και τις εικόνες από αυτή την κινητοποίηση. Είκοσι μία μέρες συμπληρώνονται από τη μέρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι των παρακάλληλων περιοχών αλλά και της υπόλοιπης Θεσσαλίας παραμένουν στον κόμβο Πλατικάμπου. Αγανακτισμένοι αγρότες περιμένουν επί 3 ολόκληρες εβδομάδες την απάντηση της κυβέρνησης για το εάν θα υπάρξει κάποια συνάντηση με εκπροσώπους της σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Καλή χρονιά καταρχήν σε όλους, σε όλο τον κόσμο, με υγεία και δύναμη. Γιατί είναι μια δύσκολη χρονιά και θα πρέπει να βγουν και να παλέψουν όλοι αν θέλουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Παραμένουμε για τρίτη εβδομάδα, είναι 21 μέρες σήμερα που συμπληρώνουμε στον κόμβο Πλατικάμπου, σε αυτό το μπλόκο που έχει στηθεί κυρίως από συναδέλφους των παρακαλείων χωριών που είναι πλημμυρισμένα και περιμένοντας την απάντηση της κυβέρνησης του αν θα υπάρξει συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο που ζητήσαμε εδώ και 3 εβδομάδες και δεν έχουμε καν απάντηση, που σημαίνει και δείχνει και προθέσεις απέναντι στους αγρότες που είναι πλημμυρισμένους και έχουν χάσει τα πάντα και δείχνει και μία, πώς θα το πω τώρα, δεν δείχνει κοινωνική ευαισθησία όταν με ανθρώπους που είναι πλημμυρισμένα τα χωράφια τους, που έχουν χάσει κάποιοι και τα σπίτια τους, δεν δέχεται ούτε καν να συζητήσει μαζί τους. Τι σας λέει δηλαδή? Δεν υπάρχει απάντηση στο αίτημά μας για τη συνάντηση, δεν υπάρχει καμία απάντηση, ούτε θετική ούτε αρνητική. Φαίνεται ότι έχουν δυσκολία για να απαντήσουν στα ερωτήματα και στα αιτήματα που τους έχουμε θέσει. Ο κύριος Μαρούδας αναφέρει ότι στη χθεσινή σύσκεψη των μπλόκων αποφασίστηκε να συνεχίσουν οι κινητοποιήσεις και να επιμείνουν παραταγμένοι στον κόμβο του Πλατικάμπου. Δεν έχουν πρόθεση προφανώς να λύσουν αυτά τα αιτήματα. Εμείς θα επιμείνουμε εδώ, αυτή είναι η απόφαση του μπλόκου που πάρθηκε χθες το βράδυ, και θα επιμείνουμε και θα μαζέψουμε και άλλες δυνάμεις και θα συντονιστούμε παθεσσαλικά και θα δώσουμε αυτή τη μάχη για την επιβίωσή μας. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις και θα υπάρξει και δυνάμωμα των τρακτέρ εδώ πέρα, ενίσχυση των τρακτέρ, αλλά και θα δούμε πανθυσσαλικά πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτή την κατάσταση, να συντονιστούμε, να έχουμε κινητοποιήσεις οι οποίες θα αναγκάσουν την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Ως δείγμα καλής θέλησης και για να αποφύγουμε και οποιοδήποτε ατύχημα, κάναμε μια προσπάθεια, τραβήξαμε τρακτέρ από το παλιά Εθνική Λάρισας Βόλου. Σήμερα θα τα ξανατοποθετήσουμε ξανά και στον κυκλικό κόμβο και στο κράσπεδο που υπάρχει, στην προοπτική ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε με αυτό που λέμε για τον παθεσσαλικό συντονισμό. Η προοπτική μας θα είναι ένα πολύ μεγάλο μπλόκο το οποίο θα είναι στην Εθνική Οδό. Αυτή είναι η προοπτική μας. Όχι, αυτή είναι η προοπτική μας. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε, να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή η οποία και θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στην Εθνική Οδό και να αναδείξουμε το πρόβλημα. Εδώ και 3 εβδομάδες δεν έχουμε ενοχλήσει κανέναν. Είμαστε εδώ στο δρόμο, κάναμε αυτές τις εκδηλώσεις που κάναμε, τις συσκέψεις, τις συγκεντρώσεις μας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα δείξαμε όλη την καλή διάθεση και υπομονή.
Όμως φαίνεται ότι 4 μήνες μετά τις πλημμύρες και 3 εβδομάδες που είμαστε στον μπλόκο, η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να λύσει προβλήματα. Επόμενο βήμα, όπως τονίστηκε, είναι ο Πανθεσσαλικός συντονισμός μετά τις γιορτές, περίπου στα μέσα του Ιανουαρίου. Μάλιστα, θα παρακολουθούμε σαφώς τις εξελίξεις. Τώρα πάμε, Βασίλη, να δούμε μια φωτιά που ξέσπασε σήμερα, νωρίτερα στο Πουρί. Ακριβώς, ένα μέτωπο στο Πήλιο, συγκεκριμένα στο Πουρί. Την κατάσβεση λοιπόν της φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτική έκταση, πιο ειδικά στην περιοχή του Πουρίου, στο Πήλιο, κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν από νωρίς. Σύμφωνα με τα όσα πληροφορηθήκαμε, η φωτιά ξεκίνησε από ιδιοκτήτες εκτάσεων που έκαιγαν υπολείμματα καλλιεργιών καστάνου και στη συνέχεια η φωτιά δυστυχώς τους ξέφυγε, όπως συμβαίνει πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό υπάρχει και η προτροπή από την πυροσβεστική να υπάρχει μεγάλη προσοχή και έκαψε θάμνους και τριγύρω εκτάσεις. Παράλληλα από τη φωτιά κάει και ένα στρέμμα γης, ή μάλλον να πούμε ο συνολικός απολογισμός είναι ένα στρέμμα γης, ενώ στο σημείο παραμένουν 3 πυροσβεστικά οχήματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, που επιτηρούν σε περίπτωση που υπάρξει αναζωπήρωση. Μάλιστα. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα, Βασίλη, στο αποτύπωμα που οι πλημμύρες, οι καταστροφικές, έχουν αφήσει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Και οι ζημιές συνεχίζουν να είναι μεγάλες σε πολλές περιοχές, όπως μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση της Αγριάς, στην παραλιακή πιο συγκεκριμένα της Αγριάς, που ξυλώθηκαν πεζοδρόμια, ξυλώθηκαν οι γραμμές από το τρενάκι του Πηλίου και τα καταστήματα και ολόκληρη εκεί η περιοχή λειτουργεί μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Έτσι υποδέχθηκε και τους επισκέπτες για τις ημέρες των γιορτών. Ακριβώς όπως το λες, Βάσο, αυτή είναι η εικόνα που έχει αποτυπωθεί στην περιοχή της Αγριάς αρκετούς μήνες μετά τα καταστροφικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς έχουμε αυτό το φαινόμενο κυρίως στα πεζοδρόμια στο παραλιακό μέτωπο της Αγριάς να μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε και ένα ατύχημα, όπως έχουν γνωστοποιήσει οι επαγγελματίες της Αγριάς, με μια σερβιτόρα η οποία περιδικλώθηκε μέσα στις γιορτές προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Και μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε, οι καταστηματάρχες σκέφτονται να προσφύγουν στην εισαγγελία και να γνωστοποιήσουν για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή. Σήμερα, ο κύριος Μπάμπης Ζάχος, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του και την ευαισθησία του για να αντικνύει πολλές φορές τα ζητήματα της Αγριάς, δημοτικός σύμβουλος, για μία ακόμη φορά στάθηκε στα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει, μίλησε για τα πεζοδρόμια στην περιοχή και παράλληλα στάθηκε και στον τομέα ευθύνης που αναλογεί στον οργανισμό λιμένος. Στον ΟΛΒΕ, όπως είπαμε, στο λιμεναρχείο, τέλος πάντων γενικότερα σε κάθε αρμόδια. Όποιος είναι αρμόδιος. Αλλά και στο Δήμο. Όποιος είναι αρμόδιος, όποιος είναι υπεύθυνος, να αρχίσει σταδιακά την αποκατάσταση εκεί της καταστροφής. Γιατί όχι σερβιτόρος, όχι εργαζόμενος δεν μπορεί να περπατήσει, κανένας επισκέπτης, πόσο. Δεν μπορούν να περάσουν πολύ καροτσάκια. Περισσότερο, έτσι. Μαμάδες με τα μωρά δηλαδή. Μητέρες με καροτσάκια. Ή ένας συνάνθρωπός μας που κινείται με αμαξίδιο. Ή και ένας πεζός. Ναι. Με ασφάλεια δεν κινείσαι και είναι μια περιοχή που συγκεντρώνει κόσμο. Και θέλει να συνεχίσει να συγκεντρώνει κόσμο. Αλίμονο αν χάσουν και τους επόμενους μήνες εκεί οι καταστηματάρχες που ήδη παλεύουν με τεράστια προβλήματα και οικονομικά προβλήματα, έτσι. Όποιος λοιπόν είναι αρμόδιος, ας δείξει ότι κάτι κινείται. Σωστά. Γιατί μέχρι τώρα δεν το βλέπουμε. Σωστά. Βλέπουμε να ξεκινά τουλάχιστον να φαίνεται ότι κάποιος ασχολείται, ότι μπαίνει ένα συνεργείο σιγά σιγά να αρχίσει την αποκατάσταση. Mm-hmm. Γι' αυτό φωνάζουν οι καταστηματάρχες, γι' αυτό λένε ότι θα πάνε στον εισαγγελέα, γι' αυτό και οι διαμαρτυρίες και από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μπαμπιζάχο, τον οποίο πάμε να ακούσουμε τι είπε πιο αναλυτικά. Δεν χαρακτηρίζεται ως καλή η κατάσταση των πεζοδρομίων στην Αγριά αρκετούς μήνες μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Το τοπίο μοιάζει βομβαρδισμένο. Επαγγελματίες της εστίασης υποδέχθηκαν επισκέπτες μέσα στις γιορτές σε πεζοδρόμια τα οποία είναι διαλυμένα, στα οποία δεν μπορούν να κινηθούν καλά-καλά ούτε οι πεζοί. Τα φαινόμενα πάντως που έπληξαν την περιοχή της Μαγνησίας σαφέστατα ήταν ακραία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στην παραλία της Αγριάς. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκε και ατύχημα με σερβιτόρα που χτύπησε στο πόδι και έμεινε εκτός εργασίας, σύμφωνα με επαγγελματίες της περιοχής. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και εν ώψη μάλιστα της περίοδου που έρχεται, γιατί όταν θέλουμε να λέμε ότι θέλουμε τουρισμό και θέλουμε να μας επισκέπτεται ξένος κόσμος, αλλά και οι βολιώτες που έρχονται εδώ στην Αγριά τα Σαββατοκύριακα, πλέον είναι απογορευτική η Αγριά. Ο καλισμός λιμένος να τους κοιτάξει πιο γρήγορα και με περισσότερο ζήλο, διότι από αυτούς παίρνει πάρα πολλά λεφτά και θα πρέπει να τα ανταποδίδει. Αυτός άλλωστε είναι ο κύριος σκοπός. Ο Δήμος να πιέσει σε αυτήν την κατάσταση και τον Οργανισμό Λιμένος και τον ΟΣΕ να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ή ας πάρουν την άδεια να το φτιάξει ο Δήμος, γιατί υπάρχει άλλη. Να τα φτιάξει ο Δήμος και να τα χρεώσει ή να τα πληρώσουν. Ή ο Οργανισμός Λιμένος ή ο
σε. Αλλά εκείνο που πρέπει όμως να γίνει το συντομότερο το έργο αυτό. Μην αρχίσετε, γιατί μπροστά έχουμε απόκριες, θα έχουμε στις 5 Μαρτίου και τα Σαββατοκύριακα που η Αγριά έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί και ατυχήματα θα γίνονται. Από πλευράς πάντως των επαγγελματιών της Αγριάς επισημαίνεται ότι ετοιμάζονται να προσφύγουν στην εισαγγελία του Βόλου, ώστε να γνωστοποιήσουν τα όσα επικρατούν εκεί. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Μια εικόνα χίλιας λέξεις στην κυριολεξία σε αυτή την περίπτωση. Για το τι συνεχίζει να επικρατεί στην περιοχή. Τώρα πάμε στη Λάρισα, Ιωάννα, για να δούμε τι γίνεται με την έξαρση των περιστατικών και κορονοϊού και γρήπης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είναι εκατοντάδες τα περιστατικά που δέχονται εκεί γιατροί και νοσηλευτές σαν εφημερία. Βέβαια, παρόμοια εικόνα σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, πρέπει να πούμε, και φυσικά ολόκληρης της χώρας. Είναι μια εικόνα που παρατηρείται πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες μετά τις γιορτές. Ακριβώς είναι άλλωστε το θέμα των ημερών, η έξαρση των κρουσμάτων τόσο κορονοϊού όσο γρήπης όσο και άλλων ιώσεων που κυκλοφορούν. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι οι περισσότεροι έχουμε κάποιον στο κοντινό μας ή στο φιλικό μας περιβάλλον. Και συνεχίζουμε και το βλέπουμε και σήμερα, Ιωάννα, έτσι με πάρα πολλούς που επικοινωνήσαμε σήμερα. Ήταν άρρωστοι, είτε με κορονοϊό, ναι, μάλιστα, είτε με γρήπη. Ευτυχώς έχουν αποφευχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι νοσηλείες. Σε κάθε περίπτωση όμως η ιατρική και η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί τους πολίτες να τηρούν τα ατομικά μέτρα προστασίας, αλλά και φυσικά να προσέχουν στις επαφές τους και μετά τις ημέρες των γιορτών, γιατί μπορεί οι γιορτές να τελείωσαν και να τελείωσε και ο συνωστισμός. Όμως από εδώ και πέρα θα αρχίζουν να φαίνονται και τα υπόλοιπα συμπτώματα και κρούσματα. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας τώρα οι εφημερίες, όπως αναφέρει ο διοικητής του νοσοκομείου, γίνονται όλο και πιο δύσκολες, καθώς τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται συνεχώς τα περιστατικά που επισκέπτονται το νοσοκομείο, ενώ μάλιστα ανέφερε ότι χθες στην εφημερία είχαν πάνω από 360 περιστατικά να φτάνουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ευτυχώς όμως, όπως λέει, οι κλινικές παραμένουν με διαθέσιμα κρεβάτια και υπάρχει έτσι μία ροή στα περιστατικά, καθώς πάρα πολλά φεύγουν, δεν παραμένουν για νοσηλεία. Τονίζει όμως ότι θα πρέπει όλοι να προσέχουμε από εδώ και πέρα για την αύξηση των περιστατικών και φυσικά επαναφέρει για ακόμη μια φορά το θέμα του εμβολίου, που κάποιοι, οι περισσότεροι μάλιστα, έχουν αμελήσει για τη φετινή χρονιά. Πάμε να ακούσουμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, τον κύριο Γρηγόρη Βλαχάκη, τι λέει. Σημαντική είναι η αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού και γρήπης που καταγράφεται και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με τους γιατρούς να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις επαφές τους και να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Όπως αναφέρει ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, οι τελευταίες εφημερίες είναι ιδιαίτερα φορτωμένες, με τις κλινικές ωστόσο να παραμένουν σε καλά επίπεδα. Έχουμε μια έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στην πόλη. Αυτό φαίνεται από τις επισκέψεις των συμπολιτών μας στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου. Το είδαμε στην προηγούμενη εφημερία, το βλέπουμε και σήμερα κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Εμείς αυτό που θα πούμε είναι ότι θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να τηρούν τα μέτρα. Το Γενικό Νοσοκομείο βρίσκεται εδώ με όλες τις δυνάμεις για άλλη μια φορά να παρέχει τις υπηρεσίες που καλείται να δώσει. Η γρήπη είναι ιδιαίτερα αυξημένη ως σαν περιστατικά στους πολίτες. Θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσέχουμε τις επαφές μας, να προσέχουμε να φοράμε μάσκα, να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί. Δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλο τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία πρέπει να ασχοληθούν με βαρύτερα περιστατικά. Θα πρέπει άρα επομένως η προσωπική ευθύνη καθενός είναι ιδιαίτερα σημαντική. Να πούμε ότι στην προηγούμενη εφημερία είχαμε 460 επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο. Είναι μια εφημερία επιβαρημένη, οι γιατροί βάζουν όλες τις δυνάμεις και η διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό είναι στην υποστήριξή τους. Οι κλινικές δεν έχουν γεμίσει, έχουμε ακόμα κρεβάτια, έχουμε αρκετές εισαγωγές. Τα πρωινά μας περιστατικά ήταν γύρω στα 19 περιστατικά COVID που χρήζανε νοσηλευτικής φροντίδας. Είναι νούμερα τα οποία τα είχαμε λίγο πριν την προηγούμενη έξαρση. Αναμένεται η έξαρση των επόμενων ημερών λόγω της εξόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Θα είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
Αναμένεται και να ανοίξουν και τα ιδιωτικά ιατρία προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και όλα θα ελπίσουμε να πάνε καλά. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ιατρική και επιστημονική κοινότητα πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα έξαρσης κορονοϊού μετά το καλοκαίρι του 2022. Τώρα, Βασίλη, λέγαμε και χθες ότι με την είσοδο της νέας χρονιάς συγκλήθηκαν για πρώτη φορά τα νέα δημοτικά συμβούλια. Έχουμε νέους αντιδημάρχους να αναλαμβάνουν επί το έργο και επίσης μέσα από τις δημερεσίες έχουμε και τα νέα προεδρία των δημοτικών συμβουλίων. Έτσι έγινε και στο Δήμο Βόλου. Ακριβώς, δώσαμε το στίγμα από χθες με το αναλυτικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα. Αναλαμβάνουν καθήκοντα, μάλλον καλύτερα να πούμε, έχουν αναλάβει με την είσοδο στο νέο έτος. Θα είναι καθοριστική σημασία και επόμενες ημέρες και με συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας στη Θεσσαλία. Τώρα να σημειώσουμε ότι ξανά πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναδείχθηκε ο κύριος Γιώργος Μουλιάς, ο οποίος τοποθετήθηκε σήμερα στις τηλεοπτικές κάμερες και αφού έδωσε τις καλύτερες ευχές. Είναι για τρίτη συνεχόμενη θητεία, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μουλιάς στην ίδια θέση που εκλέγεται. Στο νευραλική σημασία πόστο για την ευρύθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας άνθρωπος με εμπειρία σε κάθε περίπτωση, να σημειώσουμε, αφού έδωσε τις καλύτερες ευχές για το 2024, τόνισε ότι είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση τη δημοκρατικότητα ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρχει εκεί και παράλληλα την ανάδειξη όλων των θεμάτων που απασχολούν την πόλη με την κατάθεση των ερωτήσεων, τις απαντήσεις, γενικότερα με μια λειτουργία που θα είναι και θα πρέπει να εγγυηθεί την καλύτερη λειτουργία του ανώτατου οργάνου πολιτικού σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αναδεικνύουν τα θέματα που θα δώσουν τις απαραίτητες λύσεις στην πόλη μας και για το 2024, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έγινε λοιπόν σήμερα δηλώσεις από τον κύριο Μουλιά, πάμε να τις ακούσουμε. Ο Γιώργος Μουλάς εξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην τελευταία συνεδρίαση για τις δημερεσίες του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε η Δημοτική Σύμβουλος Βιολέτα Καντόλα από την Παράταξη Συμμαχία για το Βόλο, ενώ γραμματές εκλέχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαϊκής Εισπυρώσης Κώστας Γαργάλας. Ο κύριος Μουλάς, αφού βεβαίως ευχήθηκε μια καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, επεσήμανε χαρακτηριστικά για την νέα εξέλιξη σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη θέση που έχει ως συνέχεια των προηγούμενων ετών. Ήταν μια επιλογή του Δημάρχου, όπως και όλες οι άλλες επιλογές για τους αντιδημάρχους και σε θέσεις ευθύνης. Είναι μια τιμητική θέση και μια τιμητική προσφορά από τον Δήμαρχο. Φαντάζομαι ότι και εγώ θα ανταποκριθώ για μία ακόμη φορά στα καθήκοντά μου επιμελώς και όπως αυτός θέλει, διότι μην ξεχνάτε ότι ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος. Να πω ότι ο Βόλος ξεκινάει με ένα handicap, δηλαδή είχαμε τις μεγάλες καταστροφές των πλημμυρών. Και θα είναι λίγο δύσκολα το πρώτο χρονικό διάστημα. Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της πόλης, πρώτα στην επούλωση των πηγών και έπειτα να κάνουμε το παραγωγικό μας έργο, όπως αυτό γνωρίζουμε ήδη τώρα δύο θητείες. Παράλληλα, έγιναν εκλογές για να αναδειχθούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Μετά τα αποτελέσματα εκλέγονται οι Βλιώρας, Κουγινούδης, Καπουρνιώτης, Πράτος, Τζούνης, Ερασμία Καλαφάτη, Μόσχος και Ευθύμης Τσάμης. Τώρα κάτι άλλο που άλλαξε από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, Ιωάννα, είναι η είσοδος των ΕΠΟΣ και στις λαϊκές αγορές μεταξύ των άλλων έτσι, επαγγελματικών κλάδων. Είναι πλέον υποχρεωτική η λειτουργία τους. Από χθες κιόλας συγκεκριμένα από 2 Ιανουαρίου, οπότε και άνοιξαν οι λαϊκές αγορές σε ολόκληρη τη χώρα, ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρωτοδερματικά μηχανήματα POS. Στην αγορά της Λάρισας όμως, τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές αντιδρούν σχετικά με αυτό το μέτρο της κυβέρνησης. Με τους παραγωγούς από τη μία να αναφέρουν ότι έτσι δεν μπορούμε να πατάξουμε την φοροδιαφυγή, καθώς εκείνοι είναι που κρατούν έτσι κι αλλιώς χαμηλά τις τιμές και πάντα κόβουν αποδείξεις στους πελάτες τους, και με τους καταναλωτές από την άλλη να αναφέρουν ότι υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση με το POS και σε συνθήκες τώρα που μπορεί να βρέχει, που μπορεί να υπάρχει κίνηση και αυτά, θα δημιουργήσει έτσι μια αναστάτωση. Στις λαϊκές αγορές της Λάρισας σήμερα, δίπλα στην στο ποτάμι δίπλα, δεν υπήρξε κανένα POS, καθώς το μέτρο της κυβέρνησης αναφέρει ότι μέχρι και το τέλος του μήνα θα πρέπει να προμηθευτούν οι παραγωγοί. Και σε κάθε περίπτωση, επίσης, πρέπει να το δουν και στην εφαρμογή πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε ανοιχτούς χώρους, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι που δεν έχουν στους πάγους δίπλα όλη μια μπρίζα ή διαδίκτυο. Πώς θα λειτουργήσει.
Πρέπει να το δω λίγο και στην πράξη αυτό. Αυτό τονίζουν και τονίζουν και μάλιστα για το σήμα της κινητής τηλεφωνίας μέσα στους δρόμους και φυσικά σε περιόδους όπου υπάρχει πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο, ότι αυτό θα υπάρχει καθυστέρηση. Αναφέρουν επίσης ότι όλο αυτό το διάστημα η παραγωγή των λαϊκών αγορών προσπαθούσαν και συγκρατούσαν τις τιμές χαμηλά για τους καταναλωτές και έτσι οι καταναλωτές έβρισκαν καταφύγιο στις λαϊκές αγορές. Τώρα όμως με τις κρατήσεις μέσω των POS θα αναγκαστούν και εκείνοι να αυξήσουν τις τιμές. Πάμε να τους ακούσουμε. Υποχρεωτική είναι από την 3η 2 Ιανουαρίου η χρήση POS για τις συναλλαγές σε 35 νέες κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ αυτών και στις λαϊκές αγορές, με τους εμπόρους και τους καταναλωτές στη Λάρισα, να αντιδρούν εντόνως. Στη λαϊκή της Τετάρτης στη Λάρισα, δίπλα από το ποτάμι της πόλης, κανένα μηχάνημα δεν έκανε την εμφάνισή του, παρά μόνο οι ταμιακές μηχανές που ήδη επισκευάζονται τακτικά λόγω των συνθήκων που λειτουργούν. Καταρχήν, καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε σε εμάς, σε εσάς, στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο. Το 24 έχει γίνει ποδαρικό, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τα πώς δεν έχουν μπει ακόμα στις λαϊκές αγορές. Η προθεσμία η οποία έχει πει η κυβέρνηση είναι ότι ως 31 πρώτου θα πρέπει να έχουμε κάνει την αίτηση αγοράς παράλληλα με το τιμολόγιο μαζί και το πώς μπορεί να τοποθετήσει στους πάγκους των λαϊκών αγορών έως 31 τρίτου. Αυτό είναι το ένα το σενάριο. Το άλλο το σενάριο είναι προφανώς η δυσλειτουργία των πώς στις λαϊκές αγορές. Είναι με τα καιρικά φαινόμενα, είναι με τη συνδεσιμότητα με τις ταμιακές που θα υπάρχει πρόβλημα, είναι με τον γερασμένο πληθυσμό των πολιτών λαϊκών αγορών. Παράλληλα και οι καταναλωτές δεν είναι επίπεδο νεαράς ηλικίας, είναι και αυτοί 50 φεύγα. Θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι εμείς στις λαϊκές αγορές πάντοτε είναι το τελευταίο καταφύγιο των καταναλωτών για τις καλές τιμές και την για πολυπικιλιακά και πολυπικιλιακές τιμές και θα αναγκαστούμε ή να κάνουμε αυξήσεις με το POS γιατί έχουν υπέροχες κρατήσεις ή να το POS εισαγωγικά επιτρέψει μου να τη φάμε και αυτόν τον κραδασμό όπως τρώμε και άλλους κραδασμούς. Είναι από 0,75 έως 1 ευρώ είναι μέχρι τα 100 ευρώ το θέμα των κρατήσεων στις τράπεζες και από 0, αν θυμάμαι καλά, 0,3 για κάθε απόδειξη έως τα 100 ευρώ. Όπως λένε οι έμποροι των λαϊκών αγορών, οι λαϊκές αποτελούν καταφύγιο των καταναλωτών, απορροφώντας συνεχώς τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Αλλά πλέον βλέπουν πως λόγω των κρατήσεων θα αναγκαστούν και αυτοί να πραγματοποιήσουν αύξηση των τιμών. Τίθενται πολλά θέματα, παιδιά. Είναι πολλές οι κρατήσεις. Όπως θα έρθει ένας καταναλωτής να πάρει ένα μάτσο μαϊδανό, δεν θα εστιάσω το μάτσο των μεδών, θα εστιάσω μια αγορά των 50 λεπτών. Εκεί που θα χτυπήσουμε το POS και θα φύγει, θα γυρίσει και θα πει: α, παιδιά, συγγνώμη, βάλτε μου και 3 κουνουπίδια ή και 2 μπρόκαλα. Που συνεπάγεται θα ξαναχτυπήσουμε άλλη μια απόδειξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 10 λεπτά παράδειγμα η απόδειξη και άλλα 10 και άλλα 10 πράγματα τα οποία σύμφωνα. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατών το οποίο η κυβέρνηση θέλει να υποτάξει τη φοροδιαφυγή. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ευθαρσώς, η φοροδιαφυγή και η οικονομική κατάσταση του κράτους δεν οφείλεται στις λαϊκές αγορές, οφείλεται γενικώς σε άλλους παράγοντες. Εμείς θα κρατήσουμε τα προϊόντα χαμηλά, πολύ χαμηλά από το στεγασμένο εμπόριο όσο μπορούμε και ευελπιστούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όσο πιο καλύτερα γίνονται. Αυτά είχα να σας πω. Κυριακή, κοντή γιορτή για όλα τα οποία θα προκύψουν. Να σημειωθεί πως οι νέοι υπόχρεοι έχουν περιθώριο μέχρι την 1η Μαρτίου να συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα, ενώ διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις. Από τη λαϊκή αγορά πάμε στην εμπορική αγορά, Βασίλη, για να δούμε πώς ολοκληρώθηκε η περίοδος των γιορτών για τα καταστήματα και βέβαια να πούμε ότι οι έμποροι ποντάρουν τώρα στην περίοδο των εκτόσεων που ξεκινά σε λίγες μέρες. Ακριβώς, ναι. Αντίστροφη μέτρηση για τις σημερινές εκπτώσεις. Στις 8 Ιανουαρίου, συγκεκριμένα, όπως μας διαμήνυσε σήμερα ο πρόεδρος των εμπόρων σε επίπεδο Βόλου, ο κύριος Αντόπουλος, παράλληλα επιχειρώντας έναν μίνι απολογισμό για την εορταστική περίοδο Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά, τόνισε ότι οι έμποροι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση και διαψεύστηκαν, όπως είπε, οι Κασάνδρες που έλεγαν ότι η εμπορική αγορά θα επηρεαστεί ως κρίκος στην αλυσίδα της κρίσης μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Δεν ισχύει αυτό. Τα πράγματα ήταν αρκετά θετικά, μας είπε. Σαφέστατα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση ό,τι αφορά στην αγοραστική ζήτηση.
Ωστόσο, καταγράφουμε θετικό πρόσημο. Ήταν η επισήμανσή του σε μια δύσκολη περίοδο, σε χαλεπούς καιρούς που εκτός από το σοκ που δέχθηκε η πόλη μετά τις πλημμύρες, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται αντιμέτωπη τώρα και με τη νέα κρίση σε επίπεδο οικονομίας, ενεργειακά, όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και την κοινωνία. Ωστόσο, είμαστε εδώ και είδαμε ότι υπήρξε αγοραστική ζήτηση, τόνισε. Και μάλιστα κομβικό ρόλο έπαιξαν και οι επισκέπτες, όπως ήταν Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς, που επέλεξαν να κάνουν τις αγορές τους για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Σαφέστατα, λοιπόν, βγαίνουμε, θα λέγαμε, μας είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να έχουμε δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την εορταστική περίοδο και θέτουμε στόχους για την περίοδο που ακολουθεί, όπως είπαμε, για τις εκτόσεις και το υπόλοιπο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθούν να αποφύγουν είναι τα λουκέτα, καθώς υπήρξαν αρκετά τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στην εμπορική αγορά, αλλά και γενικότερα και σε άλλους κλάδους, που όμως είναι γενικότερα, θα λέγαμε, υπάρχει συνάφεια σε αυτούς τους κλάδους για να βγάλουν ένα συμπέρασμα για την κατάσταση της οικονομίας και της επιχειρήσης τους. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Υποχρεωτική είναι από την 3η 2 Ιανουαρίου η χρήση POS για τις συναλλαγές σε 35 νέες κατηγορίες επαγγελμάτων, μεταξύ αυτών και στις λαϊκές αγορές, με τους εμπόρους και τους καταναλωτές στη Λάρισα να αντιδρούν εντόνως. Στη λαϊκή της Τετάρτης στη Λάρισα, δίπλα από το ποτάμι της πόλης, κανένα μηχάνημα δεν έκανε την εμφάνισή του, παρά μόνο οι ταμιακές μηχανές που ήδη επισκευάζονται τακτικά λόγω των συνθήκων που λειτουργούν. Απολογισμό για την εορταστική περίοδο. Προχώρησαν στην εμπορική αγορά του Βόλου με τον πρόεδρο κ. Οντόπουλο να επισημαίνει ότι μας αφήνει μια γλυκιά γεύση, καθώς θα μπορούσε και καλύτερα ως κεντρική επισήμανση. Και γενικότερα, μόνο ευχαριστημένοι μπορούμε να είμαστε λόγω της κίνησης η οποία υπήρχε αυτές τις μέρες και σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώθηκαν τα κακά σενάρια που είχαν να κάνουν και σχετίζονταν με τις καταστροφές του Σεπτεμβρίου, που θεωρούσαμε ότι θα υπάρχει μεγάλη επίδραση την εορταστική περίοδο. Διαψευστήκαμε ως προς αυτό το κομμάτι. Και για μας είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι η αγορά κινήθηκε. Ο κόσμος, παρόλα τα προβλήματα, προτίμησε τα τοπικά καταστήματα, έκανε τις αγορές του συγκρατημένα σε σχέση με άλλες χρονιές. Αλλά δεν πάβουμε να έχουμε τζίρους στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, αρκετοί εξ ημών. Όπως επίσης και κάποιοι είδαν και αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Όπως και να έχει, όλο αυτό το θετικό κλίμα το οποίο υπήρξε την περίοδο των εορτών, θέλουμε να συνεχιστεί και το 2024. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο έτος με το νέο φορολογικό σύστημα το οποίο έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία παραμένουν, όπως οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι, ξεπερνώντας το πρώτο πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως θα αντιμετωπίζαμε, που ήταν η εορταστική περίοδος, βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία αυτή τη στιγμή. Σε κανονικούς ρυθμούς, λοιπόν, επανέρχεται από σήμερα η εμπορική αγορά του Βόλου και της Νέας Ιωνίας μετά την εορταστική περίοδο. Χθες τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά, όπως εθιμικά γίνεται τη δεύτερη μέρα του χρόνου, ως ανταπόδοση για την κυριακάτικη λειτουργία της αγοράς παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Από σήμερα ισχύει το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Για να δούμε τώρα, Βασίλη, και κάποια άλλα θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ήθιστε τις ημέρες των γιορτών και της Πρωτοχρονιάς να αναζητούμε όλη την τύχη μας, αλλά όταν αυτό γίνεται με παράνομο τρόπο, έχουμε συλλήψεις. Ακριβώς, να αναζητήσει ευκαιρία η λύση στη θεά τύχη, αλλά όχι με παράνομο τρόπο. Είχαμε ακριβώς αστυνομικούς που επενέβησαν, διενήργησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εντοπίστηκαν τρεις από δράστες, από τους δράστες που ενεπλάκησαν, 52, 49 και 53 ετών, να κάθονται γύρω από τραπέζι, ειδικά διαμορφωμένο με τσόχα, στο οποίο διενεργούνταν το χειρό παίχνιο Πόκα και πάνω του βρισκόταν μια τράπουλα, καθώς και το χρηματικό συνολικό ποσό των 2.555 ευρώ. Του καταστήματος, μάλιστα 21 ετών, βρισκόταν κοντά στο τραπέζι όπου διεξαγόταν το τυχερό παίχνιο. Το ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα αντικείμενα, η τράπουλα και το χρηματικό ποσό κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Και μια επίθεση είχαμε σε οίκο ανοχής, μάλιστα. Περίεργο περιστατικό που δεν είναι συνηθισμένο για την πόλη του Βόλου, στη συνέχεια του αστυνομικού δελτίου, καθώς, όπως πληροφορηθήκαμε, επίθεση με νεράτζια αλλά και εκτόξευση και άλλων αντικειμένων χθες το βράδυ σε οίκο ανοχής στο κέντρο του Βόλου, με αποτέλεσμα κινητοποιηθεί αστυνομία, άνδρες της ομάδας βίας, ομάδα νεαρών, πιθανότατα Ρωμά, σύμφωνα με μαρτυρίες, εισέβαλε στον οίκο ανοχής κοντά στο πεζόδρομο του Σερμού και επιτέθηκε στις εργαζόμενες με νεράτσια και με καπνογόνο. Όπως είπαμε, υπήρξε από την αστυνομία κινητοποίηση. Προσέτρεξαν στο σημείο οι αστυνομικοί για βοήθεια. Οι νεαροί είχαν εξαφανιστεί όταν έφτασε η αστυνομία. Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ και εσένα και την Ιωάννα για την ενημέρωση. Πάμε τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας, να περάσουμε σε ένα ακόμη θέμα, καθώς περιόδευσε σε πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, συνοδευόμενος μάλιστα και από στελέχη της
νέας κοινοβουλευτικής ομάδας και από βουλευτές. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Χαρίτση, τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ξεκινήσατε εσείς στην είσοδο αυτού του νέου χρόνου να δίνετε την παρουσία σας σε περιοχές στη Θεσσαλία, όπως για παράδειγμα και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα αλλά και στη Λάρισα, και σε περιοχές κυρίως που ακόμη μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Ακριβώς. Όπως τα λέτε, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα χρονιά τις περιοδίες της Νέας Αριστεράς από τη Θεσσαλία, από τις πληγήσεις περιοχές, από τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας και των Τρικάλων, και δεν το κάναμε αυτό τυχαία. Θέλαμε να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, οι οποίοι 4 μήνες μετά διαπιστώσαμε και χθες ότι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, ότι προσπαθούν μόνοι τους να ξαναστήσουν τη ζωή τους, να διασώσουν την περιουσία τους, τις δουλειές τους, τα χτήματά τους, τις επιχειρήσεις τους, και βρεθήκαμε δίπλα τους για να τους ακούσουμε πρώτα απ' όλα, να μας μεταφέρουν οι ίδιοι, γιατί ξέρετε, είναι διαφορετικό να τα διαβάζεις σε εφημερίδες ή να τα ακούς στην τηλεόραση, και διαφορετικό να βλέπεις τους ίδιους τους ανθρώπους μπροστά σου, οι οποίοι έχουν πληγεί, και να σε πηγαίνουν στα χωράφια τους, να σε πηγαίνουν στα σπίτια τους και να σου δείχνουν ακριβώς πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά τους. Άρα το πρώτο που θέλαμε να κάνουμε ήταν να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους, να βρεθούμε δίπλα τους. Και βεβαίως να τους πούμε, και αυτό θα κάνουμε, θα θέλετε να το πω και εδώ στην εκπομπή σας, τις επόμενες ημέρες, να παρεύουμε κοινοβουλευτικά για να αναδείξουμε τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις και τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν στην καταβολή των αποζημιώσεων, της αρρωγής, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές καλλιέργειες. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές των περιοχών. Ξέρετε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπαν πολλοί κάτοικοι και στον Παλαμά, αλλά και στα Τρίκαλα, ότι φοβούνται με την παραμικρή νεροποντή ότι θα έχουμε πάλι τα ίδια, γιατί δεν έχουν προχωρήσει τα έργα αποκατάστασης των αναχωμάτων, αλλά και τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή. Ναι. Όπως βεβαίως είναι και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς οι άνθρωποι θα παραμείνουν στον τόπο τους. Ξέρετε, το πιο δύσκολο και δυσάρεστο είναι να ακούς ανθρώπους να σου λένε ότι θέλουν να φύγουν από τα χωριά τους, θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους και να μεταναστεύσουν είτε σε μια μεγάλη πόλη είτε στο εξωτερικό, γιατί πλέον δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Αυτά είναι τεράστια ζητήματα. Εμείς θα τα αναδείξουμε κοινοβουλευτικά τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως αυτό που είπαμε και συζητήσαμε με τους κατοίκους είναι και η επόμενη μέρα. Πώς λοιπόν ξαναστείνεται μια ολόκληρη περιοχή στα πόδια της. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι και στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό λίγες μέρες πριν από τη... Να προσπαθήσουμε λίγο να διορθώσουμε την επικοινωνία. Νομίζω τώρα τον έχουμε πάλι, τον κύριο Χαρίτση. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό λίγες μέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων είχα πει και εγώ στην ομιλία μου ότι πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για τη Θεσσαλία μετά από αυτή την καταστροφή. Δεν μπορούμε, ξέρετε, κάθε φορά μετά από μια καταστροφή να θυμόμαστε τους ανθρώπους για λίγες μέρες, μετά να τους ξεχνάμε και μετά στην επόμενη καταστροφή. Γιατί η ίδια περιοχή, υπενθυμίζω, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, είχε πληγεί και από τον Ιαννό πριν από 3 χρόνια. Και είδαμε ότι δυστυχώς τίποτα δεν έγινε μετά. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει μια ολοκληρωμένη κρατική παρέμβαση και για τις αποκαταστάσεις και για τις αποζημιώσεις και για τα μέτρα και τα έργα θωράκισης και για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, για την αγροτική παραγωγή και για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Και... δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα από την κυβέρνηση. Πολλά έχουν εξαγγελθεί, ελάχιστα έχουν γίνει, και η δικιά μας η δουλειά, επειδή θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι προς τους συμπολίτες μας, είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς να αναδείξει στη Βουλή όλα αυτά τα ζητήματα το επόμενο διάστημα. Από τις εικόνες που είδατε και εσείς από κοντά και τα όσα ακούσατε, γιατί υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που περιμένει και αποζημιώσεις, έτσι. Είναι τεράστιες οι ζημιές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Τι ήταν εκείνο που ακούσατε ή που είδατε και σας ξεπέρασε? Δηλαδή, το είδατε ως αδιανόητο να συμβαίνει, δηλαδή να καθυστερεί να γίνει ακόμη και σήμερα? Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας και με τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Η εικόνα η οποία υπάρχει στην Αθήνα και η εικόνα η οποία υπάρχει, νομίζω, και στο δημόσιο διάλογο,
είναι ότι ήταν μια μεγάλη καταστροφή βεβαίως στη Θεσσαλία, αλλά ουσιαστικά την αφήσαμε πίσω μας και ότι έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα. Αυτό το οποίο αντίκρισα εγώ είναι ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στην ανασφάλεια, ζουν μέσα στην απόγνωση. Και για το τι τους ξημερώνει αύριο, αυτό που σας είπα πριν ήταν χαρακτηριστικό, ότι φοβούνται και μένουν ξάγρυπνοι στα χωριά όλη τη νύχτα σε περίπτωση που πέσει μια σταγόνα βροχής, γιατί φοβούνται μην έχουμε πάλι πλημμύρες, αλλά και για το ποιο θα είναι το μέλλον τους σε αυτές τις περιοχές. Όταν σου λένε ότι λόγω των φερτών υλικών, λόγω της μεγάλης καταστροφής η οποία έγινε, τα χωράφια που πρέπει να ξεκινήσουν από αρχές Μαρτίου, τις καλλιέργειες, είναι μη καλλιεργήσιμα αυτή τη στιγμή και δεν έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες ούτε καν για να καθαριστούν αυτά τα χωράφια. Πώς λοιπόν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν, να παράγουν για να μπορέσουν να ζήσουν? Είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό. Ξέρετε, όλοι συζητάμε για το δημογραφικό, συζητάμε για την ερημοποίηση της Υπαίθρου. Μα εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και ξέρετε, εργαλεία στα χέρια μας έχουμε. Εγώ είπα και στη Βουλή το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή ένα ειδικό πρόγραμμα για τη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ένα πρόβλημα πάλι. Ναι, νομίζω, ναι, σας έχουμε και πάλι εδώ. Ναι, εγώ σας ακούω. Ωραία. Άρα, επιμένετε, όπως λέτε, τονίσατε και σε ομιλία σας, σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την αξιοποίησή τους, έτσι, λέτε ότι υπάρχουν... Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, επιτρέψτε μου να πω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μάλιστα. Δεν μπορεί να έχουμε έναν πακτολό χρημάτων στη διάθεσή μας από την Ευρώπη και αυτά να πηγαίνουν μόνο σε λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, κυρίως στο κέντρο, κυρίως στην Αττική. Πρέπει εδώ να υπάρξει ένα πρόγραμμα αποκέντρωσης και ένα πρόγραμμα στήριξης ακριβώς των περιοχών που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τον καθένα. Και το είδαμε χθες. Είδαμε ανθρώπους, σας λέω, οι οποίοι 4 μήνες μετά δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν ούτε καν να ζήσουν στα σπίτια τους, δεν έχουν καν λάβει τις αποζημιώσεις, τα περίφημα 100 ευρώ ανά τετραγωνικό για τα σπίτια, ακόμα για τα πράσινα σπίτια. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι στις περιοχές τους? Και ακούμε δυστυχώς μια επικοινωνιακή, αν θέλετε, υπάρχει μια επικοινωνιακή καταιγίδα από τη μεριά της κυβέρνησης για τη στήριξη προς αυτούς τους ανθρώπους, η οποία όμως δεν μεταφράζεται σε καμία περίπτωση σε πραγματική υλική στήριξη στα χωριά και στις πόλεις οι οποίες έχουν πληγεί. Από τη μία έχουμε την επικοινωνία και από την άλλη έχουμε την πραγματικότητα. Εμείς χθες είδαμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και εμείς οφείλουμε να την αναδείξουμε και να προτείνουμε μέτρα για. Μάλιστα. Αν τώρα μας ακούει ο κύριος Χαρίτσης, ωραία. Σας ακούω μια χαρά. Υπάρχει μια δυσκολία, επομένως ναι. Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Σας ακούω. Μην καθυστερώ και εσάς. Καταλαβαίνουμε πάντως όλοι ότι με αυτή την κίνησή σας, γιατί είναι ημέρες γιορτών, έτσι, ναι. Θέλατε να δείξετε... ότι η ομάδα σας θέλει να κάνει ένα άνοιγμα ευρύ στην κοινωνία. Δηλαδή ότι θα είστε έξω, ότι θα είστε ανάμεσα στους πολίτες. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η Νέα Αριστερά ξεκίνησε πριν από λίγες μόλις εβδομάδες την παρουσία της στα πολιτικά πράγματα της χώρας από το κοινοβουλευτικό επίπεδο. 11 βουλευτές συγκροτήσαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και είχαμε και μπροστά μας σημαντικές κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, με κορυφαία βεβαίως τον προϋπολογισμό, άρα δώσαμε το βάρος μας στο κοινοβουλευτικό έργο. Εδώ, από εδώ και πέρα όμως, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό στοίχημα το να βγούμε στην κοινωνία. Και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε με την περιοδία στη Θεσσαλία. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες και να είμαστε χρήσιμοι στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πλήττονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Δείτε τι γίνεται αυτές τις μέρες με τους λογαριασμούς του ρεύματος, για παράδειγμα, τα περίφημα χρωματιστά τιμολόγια, ναι. Τα οποία ουσιαστικά επισημοποιούν και θεσμοθετούν την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει από το λιγοπόλιο στη χονδρεμπορική αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε δίπλα στους πολίτες να αναδείξουμε τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, που έχουν να κάνουν με το κόστος στέγασης, που έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει και στο μέλλον, γιατί η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Θα αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Για όλα αυτά τα ζητήματα, εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα στην κοινωνία, να είμαστε μέσα στην κοινωνία και μαζί με αυτήν να διαμορφώσουμε μια εναλλακτική πρόταση για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί μόνο η πρόταση να είναι η πρόταση του κ. Μητσοτάκη
και της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται εναλλακτική πρόταση και αυτό θα κάνουμε εμείς το επόμενο διάστημα. Επειδή παρακολουθήσαμε και καταγράψαμε και εμείς ως κανάλι τις δηλώσεις σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα και τα νέα τιμολόγια. Η θέση της Νέας Αριστεράς είναι παρόμοια με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήθελα με αφορμή αυτό να σας ρωτήσω, υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ θέσεων και απόψεων ανάμεσα στα δύο κόμματα, ανάμεσα στη δική σας ομάδα και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Ή είναι μόνο οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις που έμειναν να σας οδηγούν σε δύο ξεχωριστές πορείες? Νομίζω ότι υπάρχει στρατηγική διαφορά. Εμείς αυτό το οποίο φιλοδοξούμε να εκφράσουμε είναι μια αριστερά η οποία με βάση τις ιδεολογικές της αρχές, με βάση το πολιτικό της πρόγραμμα, θα απευθυνθεί στο σύνολο των προοδευτικών πολιτών της χώρας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική με συνθήματα, δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική με επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική η οποία απαξιώνει τελικά την ίδια την πολιτική. Εμείς λοιπόν θέλουμε να επιστρέψει η πολιτική ουσία στην δημόσια συζήτηση. Και αυτό θα κάνουμε με τις αρχές μας, με το πρόγραμμά μας. Θέλουμε οι πολίτες οι οποίοι μας ακούν και οι οποίοι μας παρακολουθούν να γνωρίζουν ποιες είναι οι θέσεις μας για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με αυτές. Ξέρετε, εγώ προτιμώ ένας πολίτης να έρθει και να μου πει: καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά διαφωνώ μαζί σου. Mm-hmm. Είναι πιο ειλικρινές και είναι πιο ξεκάθαρο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική του μέσου όρου ή να προσπαθούμε να τα έχουμε καλά με όλους. Έχουμε καθαρές θέσεις, θα διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ρεαλιστικό και ταυτόχρονα ριζοσπαστικό και αυτό νομίζω θα κάνει και τη διαφορά σε σχέση με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας λείπει, απουσιάζει παντελώς μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι και μαχητική απέναντι στην κυβέρνηση αλλά ταυτόχρονα θα είναι και χρήσιμη απέναντι στην κοινωνία. Και εμείς αυτό το κενό θέλουμε να καλύψουμε. Άρα, παρά τη φυγή πόσων στελεχών και μάλιστα κορυφαίων από το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ακόμη διαπιστώνετε ότι αναλώνονται σε επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν έχουν βρει το βηματισμό τους για να ασκήσουν, λέτε, αντιπολίτευση. Το βλέπετε αυτό το κενό να υπάρχει ακόμη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Αν με ακούει πάλι ο κύριος Χαρίτσης. Με ακούτε? Ναι, τώρα ναι. Σας ακούω. Ναι, ναι. Εγώ σας άκουσα την ερώτησή σας. Έλεγα λοιπόν ότι νομίζω ότι αυτό που λέτε, το που περιγράφετε, το βλέπει πλέον ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Δυστυχώς η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και η ηγετική ομάδα γύρω από τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν σε μια απαξίωση έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο. Γι' αυτό εμείς πήραμε την απόφαση, τη δύσκολη απόφαση, την επώδυνη απόφαση, αν θέλετε, και σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο, να κάνουμε αυτό το βήμα προς τα μπροστά και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον και προς την κοινωνία. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς μπροστά σε αυτή την εξέλιξη του εκφυλισμού. Έχουμε την ευθύνη, μια σοβαρή πολιτική δύναμη της αριστεράς που εκφράζει όλους τους προοδευτικούς πολίτες, να εκφράσει ακριβώς αυτή την αγωνία που υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο της χώρας σήμερα για μια σοβαρή, τεκμηριωμένη, μαχητική αντιπολίτευση, η οποία στέκεται απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά στέκεται και δίπλα στην κοινωνία. Αυτό θα κάνουμε εμείς το επόμενο διάστημα και βεβαίως τελικός κριτής πάντα δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρίτση. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή χρονιά σας εύχομαι. Να είστε καλά. Και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο. Εδώ και πάλι μαζί σας κυρίες και κύριοι και πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να δούμε ποιος είναι ο απολογισμός για το γιορτινό τραπέζι σε οικονομικό επίπεδο για κάθε νοικοκυριό αναφερόμαστε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Τον καλωσορίζουμε. Γεια σας κύριε Λεχουρίτη και χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Με λιγότερη ακρίβεια ας ελπίσουμε, έτσι. Ναι, να μην δώσω ευχή, αλλά πρέπει να γίνει. Επιβάλλεται να υπάρχουν χαμηλές τιμές, επιβάλλεται να σταματήσουν οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, όχι μόνο των τροφίμων, αλλά γενικά σε όλη την αγορά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο το τσουνάμι της ακρίβειας, δεν αντέχει ο πολίτης καταναλωτής. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στην κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες, γιατί
σήμερα ξέσπασε ένα άλλο θέμα με την ακρίβεια στα βρεφικά γάλατα. Ένα θέμα το οποίο εμείς είχαμε αναδείξει πριν χρόνια και το λέγαμε συνέχεια, ότι δεν γίνεται να είναι τα βρεφικά γάλατα τρεις φορές ακριβότερα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φτάσαμε δηλαδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βγάλει την έκθεση που δείχνει πως η χώρα μας είναι πρώτη στην ακρίβεια στα βρεφικά γάλατα και μάλιστα φτάνει στο ποσό στο 230% ακριβότερο το ίδιο γάλα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και όταν το βλέπουμε πια σε στοιχεία αυτό να αποτυπώνεται, επίσημα στοιχεία, αναρωτιόμαστε όλοι γιατί να συμβαίνει αυτό. Όταν μιλάμε για οικογένειες, όταν μιλάμε για μητέρους, όταν μιλάμε για γονείς και όταν αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η χώρα μας μιλά για το πρόβλημα το δημογραφικό. Κυρία Σαμακοβλή, είναι γεγονός πως το βρεφικό γάλα, όπως και τα υπόλοιπα γάλατα και το νερό, είναι είδος ανάγκης. Κυρίως δε τα βρεφικά γάλατα που απευθύνονται σε παιδιά, βρέφη, από 0 έως 6 μηνών, από 6 μηνών έως 12 ή ακόμα και βρέφη ημερών, που θα αναδείξω ένα ακόμα θέμα. Πέρσι το 22, έφυγε το 23, το 22 αυξήθηκε ελληνικής βρέφη, το οποίο απευθυνόταν λόγω της αλλεργίας που έχουν πολλά μωρά στο βρεφικό γάλα, ήταν ένα ειδικό γάλα. Από τα 13 λοιπόν ευρώ που είχε, μέσα σε 15 μέρες πήγε τα 29 με 34 ευρώ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τώρα και εσείς, όταν υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις, πόσο τα υπόλοιπα γάλατα, τα οποία κυκλοφορούν από πολυεθνικές εταιρείες, που είναι τα ίδια γάλατα στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ισπανία, απλά αλλάζουν όνομα. Αλλά κατά τα άλλα, τα συστατικά τους είναι τα ίδια και δεν επιτρέπεται να είναι τόσο πανάκριβα. Από εκεί και πέρα θα μου πείτε ελεύθερη αγορά, όπως μου είπαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας. Όχι, κυρία Σαμακοβλή, δεν είναι ελεύθερη αγορά. Εδώ σημαίνει η ελεύθερη ασυδοσία. Ναι, ελεύθερη αγορά. Όταν υπάρχει σύγκριση των τιμών και με άλλες χώρες και λέτε ότι είναι κατά 230% επάνω όμως, ναι, ελεύθερη αγορά, αλλά να υπάρχουν και σαφείς απαντήσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Να γνωρίζουμε, αν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι που συμβαίνουν αυτό, να τους ξέρουμε αυτούς τους λόγους. Διαφορετικά... Κυρία Σαμακοβλή, το βρεφικό γάλα δεν είναι άμα θέλεις το παίρνεις, άμα δεν θέλεις δεν το παίρνεις. Είσαι υποχρεωμένος να το πάρεις για να ζήσει το παιδί σου. Δεν είναι το γιαουρτάκι άμα θέλεις το παίρνεις ή το κρέας ή το ψάρι. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Λεχουρίτη, συμφωνώ μαζί σας. Άλλωστε, στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τόσα καλάθια όπως το καλάθι του νοικοκυριού. Θα μπορούσε στην προκειμένη περίπτωση να κάνει και το να προχωρήσει και στο καλάθι της οικογένειας. Γιατί εδώ... αναζητούμε και λύσεις για το πώς οικογένειες και κυρίως νέα ζευγάρια θα μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, δηλαδή να μην έχουν τον πονοκέφαλο της ακρίβειας εκτός των άλλων. Κυρία Σαμακοβλή, μια τετραμελής οικογένεια ήθελε το Μάρτιο του 2022 περίπου 300 ευρώ το μήνα. Τον Ιούλιο του 22, μετά από δύο μήνες δηλαδή, τρεις, ήθελε η ίδια οικογένεια 30% επάνω, δηλαδή ήθελε 400 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, με 31 δωδεκάτου, όχι... Το χάσαμε πάλι τον κύριο Λεχουρίτη. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό το ίδιο ζευγάρι, συνεχίζω, αν με ακούσατε την πρώτη φορά να επαναλάβω. Αν θέλετε, ναι, πάλι, αν θέλετε, γιατί είχαμε πάλι διακοπή, ναι. Το 2022, μια τετραμελής οικογένεια,
ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών ή 4 και 6 ετών ήθελε περίπου 300 ευρώ. Μετά από 2-3 μήνες, τον Ιούλιο δηλαδή του 22, ήθελε 400 ευρώ, 390 συγκεκριμένα, δηλαδή αύξηση 30%. Τα ίδια προϊόντα σήμερα που έχουμε υπολογίσει θέλει 500 ευρώ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πόση είναι η αύξηση και μετά μιλάμε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, ότι τα ζευγάρια τα νέα δεν... Εκέγγυα, με ποιες προϋποθέσεις, με τέτοια ακρίβεια, καλούμε την νεολαία να κάνει παιδιά, να δημιουργήσει. Εδώ δεν παντρεύονται τα νέα ζευγάρια, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Και συζητάμε εάν και κατά πόσο μπορεί να επιβιώσει ένα νοικοκυριό σήμερα κάτω από αυτές την τίκετ. Δηλαδή έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο μπήκε για τα καλά στη ζωή μας με τα χρωματιστά τιμολόγια. Τι μας λένε? Ότι φροντίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Αυτό μας λένε. Και η ΡΑΕ και η κυβέρνηση. Τι διαπιστώνουμε? Ότι τα πράσινα χρώματα είναι 3 φορές ακριβότερα από ό,τι ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι 300% επάνω. Το ίδιο συμβαίνει και με το κίτρινο. Τι μας λέγανε? Και μας λένε θα είναι το φτηνότερο στην αγορά. Εσείς ποιο διαλέγετε, ποιο διαλέξατε εσείς κύριε Λεχουρίτη? Εγώ διάλεξα το μπλε, κυρία Σαμακοβλή, το οποίο είναι ακριβό και αυτό. Είναι κατά 60% με 70% ακριβότερο σε σύγκριση από κάποια άλλα. Αλλά τουλάχιστον θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο και δεν θα έχω μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, να κοιτάζω το ενεργειακό χρηματιστήριο πόσο πήγε σήμερα και πόσο είναι η κιλοβατόρα, αν θα ανάψω το θερμοσύμφωνα, αν θα μαγειρέψω ή αν θα πλύνω, θα βάλω πλυντήριο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Η κυβέρνηση το είχαμε πει ότι έπρεπε να επιλέξει και να πει την τιμή που αγοράζετε χοντρικής έχετε περιθώριο μέχρι 50% να βάλετε επάνω την τιμή λιανικής μαζί με τα έξοδά σας και τελειώσαμε εκεί. Τα χρωματιστά τιμολόγια δεν είναι για τους πολίτες καταναλωτές. Είναι για τις εταιρείες και για την κυβέρνηση που συνεχίζει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Σας προβληματίζει τώρα που για ακόμη μια χρονιά, για το 2024, αυτό το νέο χρόνο φαίνεται να κάνει και πάλι ποδαρικό η ακρίβεια και δεν ξέρω αν έχετε και κάποια στοιχεία για το τι έγινε τελικά με τα νοικοκυριά, πώς έστρωσαν το γιορτινό τραπέζι, αν πονοκεφάλιασαν για τα πράγματα που θα βάλουν σε αυτό το τραπέζι, αν τα περιόρισαν τελικά. Σίγουρα περιορίστηκε αρκετά. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι και σίγουρα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στρώσουν λόγω των οικονομικών. Ένας συνταξιούχος των 420 ευρώ αγρότης ή να αγρότες και οι δύο, και ο σύζυγος και η σύζυγος, να παίρνουν 840 ευρώ, 850 ευρώ το μήνα. Να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν θέρμανση, να πληρώσουν ενίκιο αν έχουν, να πληρώσουν τι να φάνε, τι να πρωτοπληρώσουν, τους λογαριασμούς. Όλα αυτά δεν επαρκούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι παραπονούνται πάρα πολύ για τα υψηλά ενίκια που επικρατούν σε πάρα πολλές πόλεις. Δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γιάννενα, ακόμα και στη Λάρισα. Μην νομίζετε ότι είστε φτηνή πόλη στα ενίκια. Καθόλου δεν το νομίζουμε, ναι. Είστε μία πανάκριβη πόλη στα ενίκια. Άρα είναι γεγονός ότι όλα αυτά να προβληματίζουν τις οικογένειες και τους γονείς που σπουδάζουν παιδιά. Εάν έχεις δύο παιδιά και σπουδάζουν ταυτόχρονα, ουέ και αλίμονός. Θα έχεις τρία σπίτια να βγάλεις με τι, να παίρνεις 2.000 εγώ λέω μισθό το μήνα. Δεν τα βγάζεις πέρα, κυρία Σαμακοβλή. Μάλιστα. Η ακρίβεια είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Μάλιστα. Δεν αντέχετε άλλο.
Είτε λέγεται κρέατα, είτε λέγεται τυροκομικά, είτε λέγεται οτιδήποτε. Το ζητούμενο ποιο είναι, ότι τελικά το ΙΝΚΑ με τις προβλέψεις για την ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το πρωτοχρονιάτικο έπεσε μέσα σε ό,τι είχε πει κατά 20% θα ήταν ακριβότερο και πέσαμε ακριβώς μέσα, μη σας πω, και τα βγάλαμε και λιγότερο από ό,τι ήταν οι τιμές. Βάλαμε το αρνί 13 ευρώ το κιλό και έφτασε στα 15 ευρώ το κιλό. Η γαλοπούλα στα 11 και έφτασε στα 12,5 ευρώ το κιλό. Πού η βαρβάκιο αγορά των Αθηνών. Φανταστείτε στα συνοικιακά κλεοπολία που πήγαν οι τιμές. Δεν μπορεί λοιπόν να συνεχιστεί. Και ευλογία Θεού που έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Δεν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα με παγετώνες, με χιόνι, για να μας λένε ότι ξέρετε, λόγω παγετού, λόγω χιονιού, καταστράφηκε η παραγωγή. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε που είναι οι τιμές. Δεν θα το συνεχίσουμε άλλο. Δεν πάει. Έχετε να μας πείτε κάτι αισιόδοξο για να κλείσουμε με αυτό? Ή όλα τα βλέπετε δύσκολα? Αισιόδοξο κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Ελπίζουμε να βάλω την ελπίδα στη μέση, να πω πάρτε μέτρα εχθές. Αρκετά πλέον με την ακρίβεια, την εσκροκέρδεια και την κερδοσκοπία στην αγορά. Με τα πρόστιμα δεν έρχεται η φτήνια στα προϊόντα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι μια καλή χρονιά. Ας έχουμε υγεία για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα όποια προβλήματα. Καλή χρονιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλή χρονιά με υγεία το πρώτιστα. Από εκεί και πέρα, λεφτά υπάρχουν. Θα βρούμε λεφτά. Θα τα βρούμε. Όλα θα τα καταφέρουμε. Υγεία να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα πολύ σύντομο και σε λίγο και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης των ακινήτων, γιατί πρόκειται για μία πλατφόρμα που τέθηκε σε εφαρμογή, άνοιξε από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Θυμόμαστε όλοι ότι είχε γίνει πολύς λόγος για αυτή τη νέα πλατφόρμα. Βέβαια τώρα, παρουσιάζοντάς την, ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, κάλεσε όλους τους συμβολεογράφους να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα με τη δέσμευση ότι θα γίνει πράξη πως τα ακίνητα θα μεταγράφονται σε μία εργάσιμη ημέρα, ενώ μέχρι τώρα ήθελαν μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και μήνες χρειαζόντουσαν. Για να δούμε. Έγινε αυτό? Έχει δοκιμαστεί αυτή η πλατφόρμα? Είναι μαζί μας ο πρόεδρος των συμβολιογράφων στην Θεσσαλία, ο κύριος Γιάννης Κόνσουλας. Γεια σας κύριε Κόνσουλα, καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά σε όλους. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτό το νέο εγχείρημα? Το δοκιμάσατε? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται η παρουσίαση του προγράμματος από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η παρουσίαση. Αυτή τη στιγμή δέχεται ερωτήσεις συναδέλφων συμβολογράφων σχετικά. Πέσαμε λοιπόν πάνω στην είδηση. Είστε Θεσσαλονίκη. Είστε στο ρυθμό και στο κέντρο, στο επίκεντρο. Πολύ ωραία. Καλά πήγε αυτό. Παρουσιάστηκε στην Αθήνα. Το θέσατε πάρα πολύ σωστά, γιατί έχουν δημιουργηθεί αρκετές παρεξηγήσεις. Η δέσμευση του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Διακυβέρνησης είναι η καταχώρηση μιας συμβολευτικής πράξης να γίνεται μέσα σε μία μέρα. Όχι η υπογραφή του συμβολέου, διότι ξέρετε έχουν δημιουργηθεί πολλές παρεξηγήσεις, έχουν δοθεί διαφορετικές ερμηνείες και οι πολίτες νομίζουν ότι θα έρχονται στο γραφείο του συμβολογράφου και θα τελειώνει άμεσα η κατάρτιση του συμβολέου και την επόμενη μέρα θα έχει καταχωρηθεί. Όχι, αφορά αποκλειστικά και μόνο την καταχώρηση της συμβολευτικής πράξης στο κτηματολόγιο υπό τις εξής προϋποθέσεις. Σε πρώτη περίοδο και όχι υποχρεωτική, πιλωτική, είναι η καταχώρηση των πράξεων αγοραπολισίας και μόνο ακινήτων που βρίσκονται εντός λειτουργούντος κτηματολογικού.
Αγίου και μόνο, δηλαδή στη Μαγνησία εν προκειμένου, μόνο για τα κίνητα που βρίσκονται στην περιοχή του Καποδιστριακού Δήμου Βόλου και στα κίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια της Σκιάθου. Και μια τρίτη προϋπόθεση, εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα με τις εγγραφές στο κτηματολόγιο των ακινήτων αυτών και τα κίνητα αυτά δεν βρίσκονται σε ρέωμα για λόγω ζώνη παραλίας βιότοπο. Συγγνώμη, τώρα αν κατάλαβα καλά, κύριε Κόνσουλα, αφορά σε συγκεκριμένους δήμους. Αφορά ουσιαστικά, να το πούμε, συγκεκριμένους δήμους, είναι εκεί όπου υπάρχουν τα κτηματολογικά γραφεία που ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε υποθηκοφυλακία, έχουμε κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Βέβαια, πρόθεση και σκοπός είναι αφενός τα υποθηκοφυλακία να σταματήσουν να λειτουργούν και να ενσωματωθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στα κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται σε αυτό και στη συνέχεια και τα λεγόμενα μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία, αυτά δηλαδή που αυτή τη στιγμή ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως παραδείγματος χάρη είναι το κτηματολογικό γραφείο Αλμυρού, να ενσωματωθούν στα κτηματολογικά γραφεία του φορέα με την επωνυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο που ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα. Τώρα, δοκιμάστηκε τις πρώτες μέρες από κάποιον συνάδελφό σας η πλατφόρμα. Λειτουργεί αυτό ή τώρα? Κοιτάξτε, ουσιαστικά είμαστε στη δεύτερη μέρα λειτουργίας. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους πειραματίζονται, γιατί είναι κάτι καινούριο, χωρίς μια προηγούμενη ενημέρωση ή κάποια σεμινάρια των συναδέλφων. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας πλήρης φάκελος στο γραφείο του συμβολογράφου προκειμένου να καταρτιστεί η δικαιοπραξία και να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Άρα λοιπόν έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Από την ενημέρωση τώρα που έχετε και εσείς και η οποία συνεχίζεται, φανταζόμαστε ότι θα πέφτουν και βροχή ερωτήσεις και από εσάς για να αποσαφινιστεί πλήρως αυτό το τοπίο. Εσείς πάντως είστε αισιόδοξοι ότι λύνει και τα δικά σας χέρια αλλά και πολλών έτσι ιδιοκτητών ακινήτων όλη αυτή η πρωτοβουλία? Κοιτάξτε, αυτό ουσιαστικά επιλύει το πρόβλημα της καταχώρησης, η οποία μπορούσε να διαρκέσει και μέχρι και 2 χρόνια. Υπήρχαν κτηματολογικά γραφεία όπου καταχώρηση μιας συμβαϊκής πράξης, το πιστοποιητικό ότι έχει καταχωρηθεί η πράξη αυτή, εκδίδονταν μετά από 2 χρόνια. Ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα επιλύεται. Τα δικά μας τα χέρια δυστυχώς το συμβολογράφο δεν το διευκολύνει καθόλου, δεν βοηθάει σε κάτι περισσότερο, δεδομένου ότι η γραφειοκρατία ακόμη καλά κρατεί, συνεχίζει να υπάρχει και οι πολίτες, οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και έχουν την εμπειρία μεταβίβασης ενός ακινήτου, γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περίπου ένα εξάμηνο προκειμένου ο πολίτης να συγκεντρώσει όλα τα πιστοποιητικά σωστά, προκειμένου να γίνει μεταβίβαση. Γιατί ξέρετε, η καθυστέρηση στην κατάρτιση μιας δικαιοπραξίας είναι αυτή ακριβώς. Δεν είναι πρόβλημα του συμβολογράφου. Δεν οφείλεται στο συμβολογράφο η καθυστέρηση. Η καθυστέρηση οφείλεται στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών προκειμένου να είναι σωστά και να μπορέσει ο συμβολογράφος να κάνει τη δουλειά του προκειμένου να καταρτιστεί η δικαιοπραξία. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι από τη στιγμή που τα συμβόλαια, τα δικαιολογητικά, τα ορθά δικαιολογητικά, γιατί πάρα πολλές φορές ο συμβολογράφος διορθώνει το ίδιο πιστοποιητικό ένφια που εκδίδεται ή την βεβαίωση που εκδίδει ένας μηχανικός προκειμένου να έχουμε το σωστό πιστοποιητικό στα χέρια μας. Από τη στιγμή λοιπόν που ο συμβολογράφος θα έχει τα σωστά έγγραφα στα χέρια του, η κατάρτιση της συμβατικής πράξης θα γίνει πάρα πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Άρα έχει να κάνει με ότι γλιτώνεται το χρόνο της καταχώρησης. Παραμένει ο χρόνος που χρειάζεται για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών. Ακριβώς. Μεταξύ αυτό πολλών υπηρεσιών. Αυτό είναι η ερώτησή μου στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Κυρανάκη. Η απάντηση ήταν ότι τα δικαιολογητικά όλα αυτά δεν αφορούν το εν λόγω Υπουργείο και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι δικαιολογητικά τα οποία απαιτεί να προσαρτηθούν στην πράξη το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως Υπουργείο όμως, το οποίο, να το πω πάρα πολύ λαϊκά, είναι υπεύθυνο και αρμόδιο να πατάξει τη γραφειοκρατία,
είναι αυτό το οποίο μας υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσει στην μείωση της γραφειοκρατίας ή στην ενσωμάτωση κάποιων από των εγγράφων που θα δούμε στα συμβόλαιά μας κατευθείαν σε αυτή την πλατφόρμα, την ψηφιακή πλατφόρμα μεταβίβασης ακινήτων. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ αστείο να προσταρτάτε στο συμβόλαιο, πέρα από την προστάτηση στο συμβόλαιο της βεβαίωσης του μηχανικού, είναι αστείο να προσταρτάτε και μια υπεύθυνη δήλωση του ή των μεταβιβαζόντων, των εχόντων δηλαδή το ακίνητο, με περιεχόμενο ίδιο με αυτό της βεβαίωσης του μηχανικού. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Μάλιστα. Ελπίζουμε να γίνουν και άλλα βήματα για να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ που μας βάλατε στην καρδιά των γεγονότων σε αυτήν την ενημερωτική συνάντηση που συνεχίζεται από τον αρμόδιο υφυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κόνσουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οποία θα λάβει χώρα και πολύ σύντομα και στην περιοχή της Λάρισας για τους 6 νομούς στην περιφέρεια του οποίου ανήκουν. Ανήκει το Συμβατικό Σύλλογο δηλαδή εκτός από τη Θεσσαλία και τους νομούς Κοζάνης και Γραβενών. Οπότε θα σας ενημερώσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να μπορέσετε να παραγραφείτε κι εσείς. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και καλή χρονιά καλή για άλλη μια φορά. Όλους, καλή χρονιά να είστε σε καλά. Όλους μας. Με γεια υγεία, σας. Δύναμη και ευημερία. Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο πάμε να μεταφερθούμε κυρίες και κύριοι ζωντανά στη Σκιάθο. Για να καλωσορίσουμε εκεί τον συνάδελφό μου, τον Νίκο το Τζούμα, γιατί γίνεται μια πολύ έτσι σπουδαία εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη σήμερα στη Σκιάθο. Πάμε να δούμε ο Νίκος ο Τζούμας, λοιπόν. Νίκο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Είμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό των Τριών Ιεραρχών στη Σκιάθο, εδώ που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η επιμνημόσυνη δέηση για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης που γίνεται κάθε φορά διαφορετική βέβαια για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που την ίδια ημέρα το 1911 άφησε την τελευταία του πνοή. Ηχικό του σπίτι εδώ στην Σκιάθο. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το νησί της Σκιάθο αλλά και με ολόκληρη τη χώρα, είναι ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη Σκιάθο. Δεν έκανε η Σκιάθος γνωστή τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο μνημονεύουμε καθημερινά εμείς εδώ στο νησί της Σκιάθο αλλά και όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και πολλές ταινίες όπως τελευταία η Φόνησα που παίζεται στις αίθουσες πανελλαδικά, σπάζοντας και ρεκόρ εισιτηρίων, φτάνοντας στις 350.000, καταλαβαίνουμε ότι είναι ο άνθρωπος που όσα χρόνια κι αν περάσουν θα συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα με το γραπτό του λόγο. Έχουμε δίπλα μας τον πατήρ Γεώργιο Σταματά, τον εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού, τον άνθρωπο που καθημερινά όπου κι αν βρίσκεται μιλάει για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, κάνει βραδιές για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, χωρίς πολλές φορές να είναι κάποια συγκεκριμένη αιτία. Ο πατήρ Σταματάς Γεώργιος είναι εδώ κοντά μας να μας πει για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και για τη μορφή αυτού του ανθρώπου που δεν ξεχνιέται με τίποτα. Καλησπέρα σας. Και πράγματι αυτή η μορφή, η Αγία μορφή του Παπαδιαμάντη, δεν ξεχνιέται ποτέ και δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, σε συνεργασία με το Δήμο, η Εκκλησία μας τελεί αυτό το μνημόσυνο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Βέβαια, θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Η Εκκλησία μας εδώ των Τριών Ιεραρχών, επειδή υπήρξε η ενορία και των δύο Αλεξάνδρων της Σκιάθου, του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη και του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη, γι' αυτό πάντοτε όταν μνημονεύουμε τον έναν, μνημονεύουμε και τον άλλον. Όταν μνημονεύομαι Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, μνημονεύομαι και Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, Ανδρόνικο Μοναχό και τα Νάπαλη. Έτσι λοιπόν και απόψε στο μνημόσυνο που γίνεται για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, γιατί σαν αυτή την ημέρα πριν από 113 χρόνια κοιμήθηκε, 3 Ιανουαρίου, θα ακούσετε να μνημονεύονται και τα δύο αυτά ονόματα στο μνημόσυνο το οποίο θα γίνει και μάλιστα με την σειρά την εκκλησιαστική υπεραναπαύσεως των ψυχών Ανδρονίκου του Μοναχού και Αλεξάνδρου. Το μνημόσυνο θα αρχίσει στις 5 η ώρα και θα γίνει με την παλαιά τάξη, γίνεται με την παλαιά τάξη των μνημοσύνων. Θα την παρακολουθήσετε όσοι δεν έχετε ξαναπαρακολουθήσει αυτή την τάξη του μνημοσύνου και στη συνέχεια θα έχουμε πάλι μία εκδήλωση εδώ για τον Παπαδιαμάντη μέσα στο ναό μας. Η εκδήλωση θα είναι σχετική με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,
για τις Παναγίες, για τις εικόνες τις οποίες περιγράφει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μέσα στα διηγήματά του. Και νομίζω ότι είναι μια παλιά συνήθεια την οποία την ξεκίνησε ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης μέσα στο βιβλίο του με του Βοριά τα Κύματα, όταν έγραψε για τις Παναγιογραφίες της Ελλάδος, για τις Παναγιογραφίες. Το ίδιο κάνουμε και εμείς τώρα, θα λέμε, συνεχίζοντας αυτή την παράδοση, διότι πριν από αρκετά χρόνια με είχαν καλέσει στο Βόλο ο Σύλλογος Σκιαθητών και μίλησα εκεί στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως με ένα περίπου παρόμοιο θέμα, οι Παναγίες του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Κάτι παρόμοιο θα είναι και απόψε, πιστεύω. Και την εκδήλωση αυτή βέβαια θα την παρουσιάσει ο δεξιός ιεροψάλτης του ναού μας, ο Κώστας ο Κοτούμπας, ο οποίος είναι και καθηγητής και θεολόγος, αλλά και είναι και καθηγητής της Βυζαντινής μουσικής και ιεροψάλτης εδώ δεξιός εις το ναό μας. Πατήρ Γιώργη, ναι. Τι ήταν αυτό που ξεχωρίζει, και λέω είναι γιατί συνεχίζει ακόμα να ξεχωρίζει το γραπτό λόγο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη σύγχρονη εποχή? Ναι, αυτό το οποίο ξεχωρίζει, πιστεύω ότι ο Παπαδιαμάντης μέσα στα έργα του, και ξεχωρίζει και από πολλούς λογοτέχνες, είναι και στην κορυφή βέβαια της λογοτεχνίας και ονομάζεται και ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μέσα στα διηγήματά του έχει πολύ Ελλάδα και πολύ Χριστό, Ορθοδοξία. Και αυτά είναι τα οποία σήμερα τα έχουμε ανάγκη. Να αγαπήσουμε την πατρίδα μας και να αγαπήσουμε και την Ορθοδοξία μας. Αυτά τα δυο τα στοιχεία τα συναντάμε μέσα σε όλα τα έργα του Παπαδιαμάντη. Και είναι και ζωντανά, διότι τα διηγήματά του, εκτός από τα μεγάλα του, τα μυθιστορήματα κλπ. Που έχει γράψει, τα διηγήματά του παρουσιάζουν πραγματικούς ήρωες από μέσα από τη ζωή, την πραγματική εδώ πέρα του νησιού μας. Μάλιστα. Ναι. Συνδεδεμένη κοινωνία και περισσότερο τη Σκιάθου, βέβαια, να πούμε βάσο εδώ με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη αλλά και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Απλά ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι η κορυφή, θα λέγαμε, των λογοτεχνών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Και γι' αυτό το λόγο τιμούμε σήμερα τη μνήμη του, τιμούμε την ιστορία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη εδώ στη γενέτειρά του τη Σκιάθου. Μια εκδήλωση μνήμης και τιμής που πραγματικά αξίζει έτσι να παρακολουθήσουμε. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε θερμά και τον πατέρα Γεώργιο που ήταν εδώ σήμερα μαζί μας και μας περιέγραψε τι θα ακολουθήσει σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο εμείς κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε και πάλι αύριο γύρω στις 3. Από όλους μας ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια και χαρά.